Γεια χαρά φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι εδώ με το φίλο του Σταμάτη στο βίντεο νούμερο 108, έτσι δεν μου πες. Τελειώς. Δεν κάνουμε... ξέρω πώς ήταν 108 το βίντεο. Έτσι μου φαίνεται. Είναι μια κατοσταριά βίντεο έχουμε κάνει. Μέσα μπορεί να είναι 108, μπορεί να είναι 110, μπορεί να είναι 112. Τελειώς. Δεν ξέρουμε. Γεια χαρά για αρχή. Ναι. Σε ένα ακόμα κυριακάτικο. Σε ένα ακόμα κυριακάτικο vlog. Πάλι Κυριακή. Κλασικά, να θυμάστε Κυριακή και Τετάρτη. Τώρα εντάξει, μην το δένετε και κόμπο, μπορεί να αλλάξει το Τετάρτη. Σίγουρα. Κυριακή είναι στάνταρ. Είναι το γήπεδο που πηγαίνανε παλιά. Ναι, το γήπεδο Κυριακή είμαστε και το ίδιο τώρα. Πράγμα. Ναι. Εκεί έτσι τα έχουμε συνδυάσει. Έτσι, ναι. Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε το θέμα το σημερινό, mm-hmm. που λογικά θα έχετε καταλάβει από τον τίτλο, να πω ότι όσοι μας παρακολουθείτε και δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τη, δεν κοστίζει και έτσι παρακολουθείτε και τα δρόμενα του καναλιού. Και μας δίνετε και περισσότερο κουράγιο. Ναι, σωστά. Να κάνουμε τα καλύτερα βίντεο για εσάς. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό από εμάς αυτή η παράκληση είναι, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε συνηθίσει να ζητάμε, ξέρω εγώ, και σε κάθε τελείωμα του βίντεο κτλ. Ναι, ναι. Οπότε, ευκαιρία. Όσοι μας παρακολουθείτε και δεν έχετε κάνει κάτι. Ναι, γιατί. Πατήστε, δεν κάνει κάτι. Μας βοηθάει και εμάς ψυχολογικά πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα του βίντεο. Στα του βίντεο, ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε. Καταρχάς θα πιάσουμε, εντάξει, είναι multiplatform, αλλά είναι και μερικά που είναι μόνο PC. Είναι, κοίτα, εγώ θα έλεγα τώρα ότι άμα δεν έχεις PC να τα παίξεις αυτά, δεν έχει. Καλύτερα μην ασχοληθείς. Ναι, ναι. Παίξεις τα καλύτερα στο PC. Είναι ένα μόνο, ας πούμε, που μπορείς να το παίξεις και σε κονσόλα. Όχι, μπορείς να το παίξεις, μπορείς να το παίξεις πολύ άνετα σε κονσόλα. Ναι, τα περισσότερα που έχουμε εδώ πέρα είναι στο PC. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε δηλαδή σήμερα για online παιχνίδια. Ναι. Για τα 10 online παιχνίδια, τα 10 καλύτερα και τα περισσότερο που έχουν ακούσει. Και περισσότερο που παίζει πιο πολλοί κόσμος, ναι. Ας πούμε, έτσι. Αυτό βέβαια που... παίζουν και άλλα, αλλά εμείς θα βάλουμε τη δικιά μας τη λίστα με τα καλύτερα. Ναι, τέλος πάντων, εγώ είμαι λίγο ψιλοάσχετος με αυτό το θέμα. Έχεις παίξει όμως. Το Mike είναι πιο πολύ στο online του FPS, δηλαδή. Ναι. First person, ναι. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Και στα περισσότερα θα ακούσουμε τον Σταμάτη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία λόγω του ότι ασχολείται πάρα πολύ και με αρκετά από αυτά που έχουμε βάλει εδώ στη λίστα. Τα περισσότερα έχω ασχοληθεί, βασικά με όλα έχω ασχοληθεί. Κάποια πιο πολύ, κάποια πιο λίγο, κάποια πολλές ώρες. Εντάξει, είσαι πολύ, ήσουν πάντα το online. Ναι, ναι, μ' άρεσε, μ' άρεσε. Τώρα τελευταία το έχεις ρίξει στο single player, παράπλευρα, έχεις πάει. Ας είναι καλά τον Dark Souls. Αγία. Εντάξει, όχι ότι τον Dark Souls. Το Dark Souls είναι ένα. Όλο το παιχνίδι παίζεται online, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Όλο το παιχνίδι είναι online, ναι, ναι. Έχει το δικό του τρόπο. Έχει το δικό του τρόπο, τον καταπληκτικό αυτό δικό του τρόπο. Λοιπόν, πάμε. Δεν είναι μόνο το Dark Souls, είναι και πολλά παιχνίδια που αξίζουν τώρα. Γι' αυτό ξαναγύρισα εκεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα που έχουμε φτιάξει. Θα ξεκινήσουμε με το Hearthstone, ένα παιχνίδι της Blizzard. Νούμερο 10 λοιπόν, Hearthstone. Δεν έχει και πολλά χρόνια που έχει κυκλοφορήσει. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα είναι, 3, 4, 5, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ένα παιχνίδι με κάρτες. Κάρτες από ήρωες του γνωστού του παιχνιδιού του, ξέρω, Warcraft. Μόνο. Έχει μέσα, ναι, ναι. Δεν ναι. έχει, ας πούμε, και από όλους τους. Έχουν βάλει πιο μετά. Τώρα έχω χρόνια, έχω πολύ καιρό να παίξω. Έχουν πετάξει κάποια άλλα πράγματα. Αλλά... πως έχουν και το Diablo, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Νομίζω πως δεν έχουν. Δεν ξέρω αν έχουν βάλει Diablo ή Starcraft. Αλλά από ό,τι θυμάμαι είχε Heroes of Warcraft. Μόνο ήρωες από το Warcraft μέσα από τέτοιο. Ένα παιχνίδι που παίζει αρκετός κόσμος, λιώνει, δεν έχει κάτι το σπουδαίο. Θέλει να έχεις καλή στρατηγική και να παίξεις σωστά τα κόμπο σου με τις κάρτες που έχεις, με το deck που έχεις. Νομίζω έχεις παίξει παλιότερα εσύ Yu-Gi-Oh, αν θυμάμαι καλά. Εννοείς εσύ τώρα Yu-Gi-Oh με τα χέρια. Όχι με τα χέρια, στον υπολογιστή. Στα κανονικά. Όχι, στα κανονικά. Όχι, δεν είχα παίξει. Δεν είχες παίξει. Είχα παίξει, θυμάμαι, που είναι ένα παρόμοιο τώρα, θα σου πω τώρα. Είναι ένα παρόμοιο. Ανατριχιλές. Που ναι. είχαν και αυτά στατιστικά από πίσω. Ναι, και ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα εγώ αυτό είχα παίξει και θυμάμαι. Και τα υπερά του, που είναι η ίδια ιδεολογία. Βέβαια, αυτό είχε ένα ντεκάκι, ξέρω εγώ, και. Εντάξει, όλοι θυμόμαστε τα υπερά του. Με μηχανές, με φόρμουλα, με φορτηγά, με καράβια, με διάφορα πράγματα. Και άλλο ένα που έπαιζα, φίλε, δε, αλλά. Νομίζω. Τα Pokémon. Το θυμήθηκα. Με κάρτες πάλι και αυτό, το θυμάμαι. Δεν είχαμε τις γνήσιες κάρτες. Είχαμε κάρτες οι οποίες ήταν μάπα. Αλλά κάναμε τη δουλειά μας, κάναμε παιχνίδι. Και Yu-Gi-Oh! Και Yu-Gi-Oh! Το οποίο ναι, δεν είχα ασχοληθεί με αυτό πολύ. Εντάξει, μου άρεσε να μαζεύω γιατί είχε περίεργα τέρατα. Ναι, ναι, ναι. Σαν πιτσιρικάς κι εγώ. Αλλά δεν είχα παίξει. Δηλαδή, την εποχή που σου λέω που ήταν τα Pokémon και οι Ανατριχυλές, θυμάσαι στο σχολείο παίζαμε με αυτό. Ναι, ναι, πολύ. Δηλαδή, όποιος έκανε λάθος, έκανε τις κάρτες του κτλ. Γιατί είχε στατιστικά. Νομίζω, χωρίς να έχω παίξει βέβαια το Hearthstone, πρέπει να είναι της ίδιας ιδεολογίας. Της ίδιας ιδεολογίας. Έχει
πόντους δύναμης που θα χτυπήσει, έχει πόντους άμυνας και καλά, τη ζωή του που έχει. Κάποιες κάρτες έχουν για κάποια special effects που θα κάνεις στον αντίπαλό σου και πιο πολύ παίζει με στρατηγική το τι κόμπο θα το κάνεις για να καταφέρεις να τον κερδίσεις τον άλλον, άλλο παιδί μου. Είναι free. Free to play. Παίζεται σε PC, νομίζω πρέπει να έχει τις κονσόλες. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει τις κονσόλες. Είναι σίγουρα σε PC και κινητό. Σε κινητό το θυμάμαι γιατί πολλές φορές στη δουλειά όταν δεν είχα τι να κάνω, καθόμουν και έπαιζα λίγο. Έχω πολύ καιρό να παίξω Hearthstone. Είναι ένα online που ασχολείται πολύ κόσμος. Και όποιος δεν έχει ασχοληθεί και του άρεσαν τα παιχνίδια με κάρτες, πιστεύω ότι αξίζει να το δουν. Αξίζει να το δουν, αλλά είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν λέω αν είναι αντικειμενικό, αν ο άλλος έχει φράγκα και πάει και τα σκάσει και πάρει deck καλό, νομίζω πως δεν υπάρχει τρόπος να το κάνει. Κοίταξε, δεν έχει να αγοράσεις συγκεκριμένο deck. Αγοράζεις κάποια πράγματα τα οποία αυτά άμα θες παίζοντας στα δίνει με τα level, εκτός αν βάλεις λεφτά και αγοράζεις κάποια πράγματα τα οποία εντάξει. Έχεις πιο πολλές πιθανότητες να σηκώσεις καλύτερες κάρτες γιατί θα έχεις αγοράσει περισσότερο. Ναι, εντάξει, όσο δίνεις λεφτά εν ολίγη. Τα κουτάκια κάτι σαν βιβλιαράκι είναι που σου δίνει μέσα. Που σου έχει μέσα 4-5 κάρτες, ας πούμε, και σου δίνει random. Καλώς. Λοιπόν. Και έχεις επίσης και το τέτοιο, ότι μπορείς και φτιάχνεις κάποιες κάρτες. Ναι. Δηλαδή, κάποιες κάρτες που σου είναι άχρηστες, τις σπάς, και σου δίνει κάποια match, materials, για και εσύ δημιουργήσεις φτιάχνεις τις κάρτες σου. Είναι, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που θέλει. Είναι ένα παιχνίδι που κολλάς βασικά. Είναι ένα παιχνίδι που κολλάς. Πολλοίς κόσμος έχει κολλήσει. Και αυτό ήταν στο νούμερο 10, Hearthstone. Ξέρει πάμε... Blizzard να σε κάνει να κολλάς με τα παιχνίδια της. Ναι, καλά, έχει αυτό το... Έχει αυτό το... Μάλλον κάτι κάνουν και βάζουν τίποτα ουσίες πάνω στο ποντίκι. Είναι ένα ρόλο. Βγαίνουν υποκτώνια μέσα από τα καλώδια. Μπας περιπτώσει, αυτό ήταν το νούμερο 10. Πάμε στο νούμερο 9, στο, με το οποίο έχω ασχοληθεί και εγώ σε παλιότερες εκδόσεις βέβαια και δεν είναι άλλο από το Counter-Strike, στο οποίο είχα γίνει και πάρα πολύ καλός να πω. Εντάξει, στην αρχή είχαμε αρκεστεί στο LAN, το τοπικό. Στο LAN, ναι, γιατί όποιον και να ρωτήσεις παλιό, ας πούμε, δηλαδή στην ηλικία μας, της γενιάς μας, και του πεις όταν πρώτο ανοίξανε τα internet καφέ, τι, έχεις, τι θυμάσαι, τι έπαιζες σε ένα internet καφέ, θα σου πει κατευθείαν Counter-Strike. Counter-Strike, δεν υπάρχει περίπτωση. 1,6, Gold, Source, τώρα το Global Offensive, πολλά. Ναι. Παιχνίδι σταθμούς γενικότερα, ρε παιδί μου, σε όσον αφορά το PC, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που του πει Counter-Strike και να σου πει τι είναι αυτό. Δεν νομίζω. Ναι, ναι. Δηλαδή το, είναι πασίγνωστο παιχνίδι και ιδιαίτερα τώρα που το έχουν αναβαθμίσει κιόλας και είναι νομίζω οι ίδιες πίστες με πολύ καλύτερα γραφικά. Πολύ καλύτερα γραφικά, αναβαθμισμένα. Πλέον έχει και πώς το λένε, competitive μέσα στο οποίο μπορείς να σου δώσει skill rate το πόσο το τέτοιο. Δεν έχω παίξει το Global Offensive πολύ. Βλέπω ότι γίνεται, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι βλέπω ότι γίνεται και τώρα πανικός. Δηλαδή παίζει κόσμος, βλέπω κόσμο να. Ναι, ναι, έχω δει και κάποιους οι οποίοι κάνουν σαν να. Πώς είναι οι speakers στους αγώνες. Κάνουν πρωτάθλημα. Ναι, 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 πρωτάθλημα. Κανονικά. Και αυτοί το λένε τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τώρα έρχεται αυτός από δεξιά, όπου την έδωσε με την καραμπίνα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Και στο καινούργιο πλέον έχει γίνει και πρωτάθλημα. Έχουν γίνει τα e-sports, έχουν ανέβει πολύ. Τα e-sports που λέμε. Ναι, το Counter-Strike, φίλε, είναι. Φαντάζομαι ότι έχει και κόσμο, ακόμα και το Source. Εγώ που το έχω στο Steam και καμιά φορά μπορεί να μπω, είχα μπει πριν κάνα μήνα και έβρισκα πίστες στο να μπω να παίξω, έτσι. Ναι. Κάποιες άλλες βέβαια είχαν και μερικά bot, αλλά υπήρχαν κάποιες πίστες συγκεκριμένες, όπως η Office ή η The Dust, θυμάστε The Dust, πολύ ωραία. Ναι. Οι οποίοι έχουν, μπαίνει κόσμος και παίζει, ρε παιδί μου. Πολύ hack. Καλά, αυτό το με το hack είχε καταντήσει idea, πάρα δηλαδή πολύ. Θυμάμαι ήταν ορισμένοι που ξέρανε να βάζουν κωδικούς και τέτοια. Και ήταν φάση που ήσουν εντελώς μόνος σου και ξαφνικά το λεβεσφαίρα στο κεφάλι. Ναι, από το πουθενά. Τι είχα γίνει τώρα, έβλεπε μέσα από τους τοίχους και όπου έριχνε βολή, ρε φίλε, πήγαινε κεφάλι. Άλλοι είχαν το aimbot, οι οποίοι πατάγε απλά να πυροβολάει και γίνανε ο παίκτη παπ. Δηλαδή, ήσουν από πίσω του τον πυροβολή, θα γίνει παπ, headshot. Στάδινε, ξέρω εγώ. Κανονικά. Και ήταν και το wall hack που έβλεπε πίσω από τους τοίχους, ξέρω εγώ. Καλά, αυτό κι αν ήταν τώρα. Εντάξει. Ναι, υπήρχαν προβλήματα και στα τοπικά τα LAN. Και στα τοπικά. Ναι, ναι, όχι ναι, μόνο ναι. Online αυτά, αλλά και στα τοπικά υπήρχαν προβλήματα. Υπήρχαν άνθρωποι που ξέρανε να βάζουν μέσα κωδικούς, δεν ξέρω τι διάλογο κάνανε και την έτρεγε στο δευτερόλεπτο. Πολύ ωραίες εποχές. Να πω επίσης, συγγνώμη που σε διέκοψα, ναι, ναι. Ότι θυμάμαι και ένα υποτυπώδες έτσι single player campaign που είχε, αν το είχες εσύ στο. Νομίζω ναι, είχαν τα πιο παλιά. Ήταν λίγο μάπα, έτσι, ναι. Μια ιστορία έτσι για να εξοικειωθείς περισσότερο για το παιχνίδι. Στα πρώτα, πριν το Shoots πρέπει να ήταν. Ναι, στα πρώτα πρώτα, τα πιο στο παλιά. Gold. Στο Gold, όχι ναι, στο ακόμα. Ναι, είναι αυτά με τα πιο παλιά γραφικά, ναι, τα πιο ναι. Downgrade γραφικά. Αυτά για το Counter-Strike, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω είπαμε αρκετά.
Και πάμε τώρα στο νούμερο 8. Στο νούμερο 8, ένα καινούριο παιχνίδι. Εντάξει, καινούριο σχετικό. Franchise είναι 2 χρόνια, 2,5. Κάπου εκεί. Πες 3. Δεν νομίζω να είναι 3, 2,5 χρόνια πρέπει να είναι. Destiny. Destiny, ναι. Το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εγώ δεν το έχω παίξει. Ο Σταμάτης το έχει δοκιμάσει. Εγώ δεν έχω παίξει ούτε beta καταρχήν. Ναι. Αλλά πιο πολύ στο 1 έχω παίξει. Εγώ δεν έχω παίξει ακόμα το 2. Γίνεται ένας πανικός. Είχε γίνει και με το 1 και με το 2. Ναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που με είχαν χαλάσει στο Destiny. Τα έχω αναφέρει και σε παλαιότερο βίντεο που είχαμε κάνει τώρα πρόσφατα με τις κυκλοφορίες του 17 και με το τι περιμένουμε. Τέλος πάντων. Τι ήθελες να πεις και σε έκοψα? Ήθελα να πω ότι είναι ένα παιχνίδι που έχει συζητηθεί έστω και αν έχει αποτύχει ή αν δεν έχει πάει τόσο καλά όσο νομίζουμε εμείς ότι δεν έχει πάει. Δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχημένο. Όχι, ναι, δεν και εγώ αυτό λέω. Γιατί, κοίταξε, άλλες, αρχίζουν τώρα, βλέπω φόρουμ, βλέπω διάφορες συζητήσεις, το κράζουν, α, δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο, δεν έκανε το άλλο. Εγώ νομίζω ότι μόνο και μόνο που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, το παιχνίδι έχει πετύχει. Έχει πετύχει και έχει και ένα διαφορετικό. Έχει ένα, ας πούμε, πρωτότυπο setting. Είναι ένα MMO, FPS, έτσι. Ναι. Δηλαδή μπορείς να κάνεις και το PvP σου, ναι. Μπορείς να κάνεις και το PvE σου, να φαρμάρεις μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, κανονικά. Να παίξεις και το story, να κάνεις και το PvP σου. Είναι κανονικά. Να ψάξεις, να βρεις πανοπλίες. Νομίζω ότι το story το κάνεις δεν ξέρω κιόλας. Το κάνεις καθώς, δηλαδή παίζεις online και ταυτόχρονα περνάς και το campaign. Παίζεις online και κάνεις και το, ουσιαστικά δεν έχει, ας πούμε, ένα campaign. Έχει ένα standard, δηλαδή, πώς να σου το πω, ότι πώς είναι το Witcher, ναι. Που θα σε βάλει σε μία περιοχή, θα μιλήσεις με αυτόν, ναι. Θα σου δώσει την αποστολή να πας, θα πρέπει να κάνεις υποαποστολή. Έτσι είναι και αυτό. Καταλαβαίνεις, είναι σαν το Warcraft. Ναι. Έτσι πιο πολύ. Με τα κουεστάκια του να μπεις στη συγκεκριμένη την πίστα, να κάνεις αυτό που σου ζητάει και να πάρεις και τις αμοιβές σου που θα σου δώσει μετά αυτός. Ναι. Απλά αυτό θέλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο το ξέρει ο καθένας. Το ξέρουν όλοι. Έχει πετύχει σαν φρασές, γι' αυτό και το βάλαμε, ας πούμε, στην 8η θέση. Δηλαδή πιστεύουμε ότι. Ναι, είναι. Είναι πετυχημένο. Μόνο και μόνο τα χειρισμό ούτε να βάλεις. Φοβερός. Άσχετο. Δεν έχουμε εμείς PC να το τρέξει, εντάξει, έχουμε τις κονσόλες. Τέλος πάντων, ο Σταμάτης το έπαιξε κονσόλα. Το πρώτο πράγμα που μου είπε παίζοντας το είναι, μου λέει, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται με το χειρισμό. Δηλαδή, σε φάση ότι εγώ, μου λέει, δεν μπορώ να παίξω πρώτη προσώπου παιχνίδια με το χειριστήριο. Δεν τα μπορεί. Δεν μπορούν. Ήταν τότε με το PlayStation 3, γιατί στο PlayStation 3 το δοκίμασα. Και φανταστείτε ότι ο χειρισμός στο PlayStation 3 ήταν άρτιος. Ναι. Που τώρα, ας πούμε, παίζω. Πιο πολύ που παίζω Overwatch και εγώ, ας πούμε, λίγο στην κονσόλα, έχω συνηθίσει πλέον το χειρισμό. Ναι. Έτσι. Ήταν άρτιος του PlayStation 3, δηλαδή στο 4 θα ήταν ακόμα πιο καλός. Απλά το θυμάμαι το Overwatch είναι ότι δεν είναι ακριβίας ο χειρισμός. Δηλαδή και ένα fail να κάνεις θα πάει πάνω στον άλλον. Καταλάβες. Έχει άλλα πράγματα. Έχει άλλα πράγματα. Έχει άλλα πράγματα. Περισσότερο με skills και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Θέλει άλλα πράγματα το Overwatch. Υπάρχουν παίχτες που είναι εκεί που θα πυροβολήσει, αλλά υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι τέλος πάντων. Αυτά για τον Destiny. Δεν νομίζω. Ναι. Το μόνο κακό που θα το ξαναπώ, όπως το είχα πει και τότε, είναι ότι το Destiny δίνει πολύ γρήγορα τα expansion. Δηλαδή, έχεις αγοράσει το παιχνίδι, το έχεις χάρει, γιατί αυτοί που παίζουν το έχουν χαρεί, το έχουν λιώσει. Αλλά θα σου δώσει γρήγορα ένα expansion. Αυτή είναι η γνώμη μου ότι ίσως δηλαδή να κάνουν λίγο κράτη. Να κάνουν λίγο κράτη, να περάσει ένας χρόνος με το παιχνίδι. Να γίνει πιο πολύ ongoing, εσύ. Ναι. Δηλαδή, να συνεχιστεί για να μην βγάλει, ας πούμε, μέσα σε 6 μήνες. Δώσει 3 DLC και μετά πει φτάνει μέχρι εδώ, ήταν δεν ξέρω, ασχολούμαστε, πάμε για το 3. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό το 2 να τραβήξει. Να τραβήξει. Εφόσον είναι μόνο. Όχι μόνο το 2 και το 1 μπορούσε να τραβήξει. Έτσι, να του είχαν δώσει ένα στάνταρ. Τα στάνταρ τα γραφικά του να ήταν καλά και τέλεια. Ναι. Ο κόσμος να μπορούσε να προσέξει που είναι πολύ καλά τα γραφικά του. Εννοείται. Και την Destiny 2 σίγουρα. Απλά μπορούσε, ας πούμε, να κρατήσει το Destiny 1 2 με 3 χρονάκια. 2,5 ας πούμε. Και να βγει μετά το Destiny 2, να κρατήσει και, ή να μην έβγαζε το Destiny 2, να σου έβγαζε ένα expansion μετά από ένα χρόνο. Ναι. Και να έβγαινε μετά το Destiny. Όπως κάνει το Witcher, παιδί μου, που βάζει ένα DLC. Ναι, συνήθως επειδή είναι ας πούμε online, είναι πιο πολύ MOBA, FPS, θα το πούμε, θα το προτιμούσα σαν το Go. Ναι. Σωστό. Να κρατήσει λίγο. Και να μην βγει δεύτερο, δηλαδή από το ένα να συνέχιζε να βελτιωθούν τα γραφικά. Αυτό ακριβώς, να σου δίνει ένα expansion. Ναι, εντάξει, δεν είναι όλοι Blizzard όμως. Σίγουρα. Πάντως. Είναι ένα πολύ καλό παιχνιδάκι. Λοιπόν, αυτά για τον Destiny. Πάμε στο νούμερο 7. Guild Wars 2. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Αυτός εδώ θα σας πει. Ένα παιχνίδι της Ensisoft. Η Ensisoft, εντάξει, όλοι την ξέρουμε από το Lineage. Πιο πολύ καμένο Lineage, ξέρω εγώ. Αλλά και το Guild Wars δεν πάει πίσω. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνιδάκι. Υπήρχε το Guild Wars το 1, είχε μια επιτυχία. Αλλά το Guild Wars το 2 ξεπέρασε τα πάντα. Το ξεπέρασε πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλό MMO παιχνίδι.
να το πούμε αυτό. Εγώ προσωπικά πάντως, σαν παιχνίδι, με συγχωρείς και να σου λέω, δεν το έχω ακούσει τόσο πολύ όσο έχω ακούσει τα άλλα που έχουμε βάλει μέσα στη λίστα. Είναι και επέμενες, ας πούμε, να μπει σε αυτή τη θέση, δηλαδή να μπει στο νούμερο 7. Στο νούμερο 7, ναι. Το επέμενα να μπει διότι το θεωρώ ένα πολύ αξιόλογο παιχνίδι. Γιατί δεν έχουμε βάλει. Είναι κάποια που είναι free, αλλά τα περισσότερα είναι να τα πληρώσεις. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι εκεί αξίζει να ευχαριστήσεις το παιχνίδι. Υπάρχουν και βέβαια και free to play που θα τα ευχαριστηθείς. Mm-hmm. Αλλά ας βάλουμε καλύτερα τα δυνατά. Ναι. Το θεωρώ ένα δυνατό χάρτη το Guild Wars 2 στα MMO RPG παιχνίδια. Ένα από τα καλύτερά του είναι ότι θα δώσεις τα λεφτά σου να πάρεις το παιχνίδι και τέλος δεν θα υπάρξει άλλη συνδρομή. Δεν είναι, ας πούμε, όπως κάποια άλλα που πρέπει να πληρώνεις δίμηνη συνδρομή να δίνεις το 25 σου. Αυτό το κάνει η Blizzard, το κάνει νομίζω. Η Blizzard το κάνει με το Go, ναι. Εντάξει, το Go όμως είναι άλλο κανάλι. Αλλά είναι και ένα πολύ αξιόλογο MMO που πρέπει κάποιος να το κοιτάξει. Το Guild Wars 2. Ναι. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι τώρα είναι free, να το κατεβάσετε να το παίξετε και πρέπει να αγοράσετε μόνο με το δεύτερο expansion που έχει βγει. Πολύ ωραίοι χαρακτήρες, ωραία τα κουεστάκια που θα κάνεις, ωραίες περιοχές, ωραίες πανοπλίες. Πολύ καλό PvP, αξιόλογο, θέλει να έχεις και τα skills σου, να είσαι σε εγρήγορση να τα παίξεις. Είναι καλό παιχνίδι και είναι και balanced το θεωρώ, στο PvP του και στο PvE του. Αυτά, τώρα κάτι άλλο να πω για τον Guild Wars, όποιος είναι ένα MMO, ας το ψάξετε να το δείτε. Γιατί το ένα δηλαδή το πληρώνεις κανονικά, σε τιμή fix, ξέρω εγώ, κανονικά να το πάρεις από το κατάστημα, ενώ τώρα έχει γίνει free to play. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με το 2. Όχι το 1, το 2. Το ένα δεν θυμάμαι πώς ήταν. Δεν νομίζω ότι είπες ότι free to play είναι το ένα, γι' αυτό. Free to play είναι το πρώτο του Guild Wars 2. Δηλαδή όταν κυκλοφορεί. Το πρώτο μέρος. Ναι, το πρώτο μέρος. Το αγοράζεις. Το κατεβάζεις, μπορείς να το παίξεις free. Φτάνει μέχρι ένα όριο τα level που θα φτάσει ο παίκτης σου. Και μετά αγοράζεις το expansion του Guild Wars 2. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται κάτι. Τέλος πάντων, το οποίο το αγοράζεις και μπορείς να συνεχίσεις την πρόοδό σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φτάνεις μέχρι 30 level θερυπίν, μετά από εκεί και πέρα θα φτάσεις τα 40 που είναι το cap. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτά για το Guild Wars. Ωραία, θα αφήσουμε το Guild Wars. Πάμε στο επόμενο. Νούμερο 6, Overwatch. Overwatch, ναι. Αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάει εκεί, γιατί από πάνω είναι πιο και τα άλλα. Βαρβάτα είναι. Έχουμε φτάσει πλέον στην τελευταία εξέδρα. Δηλαδή, αυτά τα 6 είναι βαρβάτα και τα 6. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και εγώ έτσι πιστεύω, και ο Σταμάτης δηλαδή που τα φτιάξαμε μαζί, γιατί αυτό είναι πιο πολύ, σας ξαναλέω, το online περισσότερο και έχει περισσότερες γνώσεις. Πολλές γνώσεις θα έλεγα. Πάση περιπτώσει, και πάμε στο Overwatch, το οποίο έχω δοκιμάσει κι εγώ. Δεν κατάλαβα πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι του ίδιου. Ναι, ναι. Έπρεπε να φαρμάρω, έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα, έτσι ώστε να εξελίξω τον παίκτη. Ξέρεις ότι δεν αντέχω αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Μόνο με αρένες, single player campaign δεν είχε. Δεν έχει. Όχι. Αυτό ήταν κιόλας που με ξύνησε εμένα και δεν το συνέχισα. Ξέρεις ότι θέλω να έχει ένα σύστημα. Να μπορεί να εξοικειωθώ τουλάχιστον για λίγο. Να μπει λίγο μέσα στο κλίμα του παιχνιδιού. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά δεν υπήρχαν, έτσι και εγώ δεν το συνέχισα το παιχνίδι. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Σταμάτη τι έχει να μας πει. Όπως αναφερθήκαμε και στο Destiny, αυτό που έκανε η Bungie, δηλαδή ουσιαστικά που έφτιαξε ένα MMO FPS. Η Blizzard τι έκανε, έφτιαξε ένα MOBA FPS ουσιαστικά. Ο κάθε παίχτης που έχει από 3 skills. Και την πάση του, σύντομα πυροβολάει. Πολύ ωραίο το όλο το σκηνικό στο να παίξεις, δηλαδή έχει πολλούς χάρτες μέσα. Ναι. Έχει χάρτες στο να πάρεις τη βάση. Έχει χάρτες στο να πάρεις δύο βάσεις, δηλαδή να φτάσεις στη μία και μετά να πας στη δεύτερη. Ο πρώτος χάρτης που πρέπει να πάρεις μια βάση είναι όποιος πάρει τους περισσότερους πόντους στη βάση, όποιος κρατήσει πιο πολύ χρόνο τη βάση μέχρι να φτάσει στο 100% και, και τέλος. Ο άλλος, σε άλλο χάρτη κάνεις defend, παίρνεις την πρώτη βάση, τη δεύτερη βάση άμα τους κερδίσεις μετά και κερδίζεις το παιχνίδι. Και αντίστοιχα μετά και για το υπόλοιπο team. Να πάρεις τη βάση που υπάρχει ένα payload και το payload μόλις πάρεις τη βάση να το προχωρήσεις μέχρι το τέλος. Γενικότερα θυμάμαι καλά, επειδή έχω παίξει ένα παιχνίδι, το Unreal, κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Δηλαδή capture the flag. Ναι. Έτσι, κάτι τέτοια εννοείς τώρα, κάποια trials τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Flag δεν έχει βέβαια να πάρει. Εντάξει, εννοείται. Δεν είναι διαφορετική ιδέα. Ουσιαστικά, πώς είναι τα battlegrounds που είναι στο WoW. Ναι, ναι, ναι. Όταν κάνεις PvP, κάπως έτσι είναι και το τέτοιο. Με full χύμα ξύλο. Full χύμα ξύλο. Και με στρατηγική, στο τι γίνεται τώρα μια ομάδα να πάρει full DPS και να κερδίσεις, θα χρειαστείς και το tank σου, θα χρειαστείς και το support σου, θα χρειαστείς και το DPS σου. Δηλαδή είναι σημαντικό το team, δηλαδή το σύνολο. Πρέπει να παίζεις. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να παίζεις σαν ομάδα, να κοιτάς και να παίζεις σαν ομάδα σε αυτό το παιχνίδι.
Δηλαδή ο καθένας έχει το ρόλο του. Ό,τι ξέρεις καλύτερα, καλό είναι να το παίρνεις. Δηλαδή θες να παίξεις καλύτερα tank επειδή δεν το έχεις με το aim. Παίξε tank ή healer. Ναι. Support ας πούμε. Τώρα επειδή παίζω και πολύ competitive και όποιος παίζει competitive ξέρει τα νεύρα πώς πάνε. Γι' αυτό το πετάω αυτό. Πηχτές. Ναι. Από ό,τι το ίδιο γινόταν και στο Counter Strike. Δηλαδή θυμάμαι αυτοί που ξέρανε να παίζουν καλά χωριζόντουσαν. Ναι, ναι. Ήταν, ως να υπεράσει. Ως να υπεράσει, ο άλλος ήταν μπουκαδόρος, ο άλλος. Δηλαδή τα λέγανε ναι, αυτά. Ναι, 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 τα λέγανε αυτά. Τα λέγανε. Έτσι είναι και το Global Offensive που αναφέραμε πριν ναι, για, ναι, ναι, για τα Counter Strike. Πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολλοί κόσμος έχει κολλήσει με το Overwatch. Καινούριο σχετικά. Δύο χρόνια νομίζω έχει. Δύο χρόνια και δεν έχει βγάλει δεύτερο μέρος. Είναι αυτό που λες εσύ. Όχι. Το αναβαθμίζει σε φάση ότι θα έχει κάθε. Σε κάθε σημείο μέσα στον χρόνο θα έχει και ένα expansion. Όχι expansion, ένα update που θα σου δώσει. Που θα σου δώσει καινούργια skins παίζοντας εσύ να τα πάρεις. Ναι, γιατί νικώντας τώρα... παίρνεις πόντους, όχι νικώντας, νικώντας παίρνοντας level, παίρνεις κάποια κουτιά ναι. Που σου δίνουν κάποια λεφτά για να αγοράσεις κάποια skins μέσα ή τα κερδίζεις τα skins αυτά. Νομίζω βγάζουν και χαρακτήρα. Τώρα δώσουν άλλον έναν χαρακτήρα. Ναι, είχαν δώσει τη Μόιρα νομίζω ήταν η τελευταία χαρακτήρα που έδωσε μέσα στο παιχνίδι. Καραχαρακτήρας, ναι. Δηλαδή όσο περνάει και όσο εμπλουτίζει τους παίκτες. Εμπλουτίζει, ναι, βάζει καινούργιους παίχτες μέσα. Είναι όπως είναι τα μόμπα τα παιχνίδια, όπως είναι LOL, Dota και αυτά. Και σύντομα σου δίνει κάθε συχνά event. Δηλαδή είχε δώσει καινούργια skins και νέο event με κάποιο καινούργιο mini games στο οποίο μπορούσε να παίξει κάποια έξτρα. Κάθε δηλαδή εορταστική περίοδο εορταστική ή κάποιο, περίοδο, ναι. Κάποιο αθλητικού event, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Δίνει κάποια πράγματα που στηρίζονται πάνω σε αυτό το event έτσι. Ή την περίοδο. Έτσι, έτσι. Το χρησιμο. Κάνει και στο WoW αυτό. Πάντα το έκανε η Blizzard και στα τέτοια. Mm-hmm. Κάτι άλλο για το Overwatch δεν έχω να πω. Ωραία, λοιπόν. Η Blizzard πάλι ξέρει πώς να σε κάνει να. Τέλος πάντων, για αυτοί που ασχολείται, λογικά ξέρουν πώς να πει τέλος πάντων. Ναι. Και πάμε στο νούμερο 5. Το οποίο... Νούμερο 5. Στο οποίο βάλαμε το Lineage 2. Η Σοφία, η φίλη μας από το joystick ναι, που ξέρει. Έχει συντάκρια, ξέρει, έχει λιώσει και εγώ έχω λιώσει βέβαια. Λοιπόν, Lineage 2, γιατί το βάλαμε. Βάλαμε, είναι ένα παιχνίδι MMO και αυτό, παμπάλαιο, mm-hmm. παμπάλαιο, το οποίο δεν έχει και βελτιωθεί κιόλας. Πλέον έχει γίνει free to play το official. Του Lineage 2, παίζει ακόμα κόσμος, κάποτε ήταν επιπληρωμή. Κάποτε ήταν επιπληρωμή και ήταν και πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορούσες να βγάλεις λεφτά μέσα στο παιχνίδι. Άλλοι βάζανε λεφτά για να πάρουν λεφτά, δηλαδή πληρώναν άλλους με λεφτά ευρώ κανονικά για να πάρουν λεφτά. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό είναι που έφτιανες και χαρακτήρα και μπορούσες να τον πουλήσεις σε άλλον. Ναι, μπορούσες να τον πουλήσεις άμα ήθελες. Mm. Άμα ήταν αναβαθμισμένος, ήταν τερματισμένος στα level του ή ψηλά level και είχε καλές πανοπλίες πάνω του. Ναι, και ναι. Όπλα μπορούσες να τον πουλήσεις. Ένα παιχνίδι καθαρά PvP. Καθαρά PvP, δηλαδή ξεχνάς το... Δεν είχε δηλαδή ιστορία. Έχει ιστορία. Α, δηλαδή, έχει ιστορία, έχει μια ιστορία, αλλά τυπική. Είναι ένα παιχνίδι που δεν αξίζει να μπεις να κάνεις τα quest του ναι. Σε κάθε NPC που θα βρεις. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κάνεις αυτό το παιχνίδι. Ξεκινάς ένα level και αρχίζεις και σκοτώνεις τερατάκια. Σκοτώνεις τερατάκια, να πάρεις ένα αναβαθμιστής. Και μετά έχει κάποια άλλα πράγματα όσο αναβαθμίζεσαι, να μαζέψεις match. Υπάρχουν παίχτες, χαρακτήρες που θα φτιάξεις και μαζεύουν πιο πολλά match. Mm-hmm. Περιοχές που σου δίνουν καλύτερα match. Και έτσι λοιπόν ανεβάζεις level, ανεβάζεις και τον παίχτη, λιώνεις για να ντυθείς. Mm-hmm. Πραγματικά λιώνεις mm-hmm. για να ντυθείς. Ειδικά παλιά, ειδικά official server που είναι πολύ χαμηλός στο rate και στο drop και στα λεφτά. Όποιος παίζει με καταλαβαίνει τώρα τον όρο που μιλάω, κάποιοι μπορεί να μην καταλάβετε αυτά που λέω. Φυσικά, εντάξει. Ήτανε μαρτύριο στον official, γιατί έπαιζε ένας φίλος μου ναι. και τον έβλεπα. Εγώ έπαιζα, συνήθως έπαιζα private servers που ήταν λίγο πιο γρήγοροι, όχι πολύ γρήγοροι, μου άρεσε να ήταν χαμηλοί, για να κάτσεις να παίξεις και να λιώσεις. Ειδικά, Μάκη, οι εποχές 2005-2006 mm-hmm. ήταν στο Lineage, ειδικά στους private servers, στους παράνομους ας πούμε, έτσι. Ναι. Ορόσημο Lineage για τότε, έτσι. Πολύς κόσμος και ακόμα παίζει πολύς κόσμος. Από Ισπανία, από Λατινική Αμερική, Ρωσία, Βούλγαροι. Τεράστιο κοινό. Τεράστιο κέλυμες, έτσι. Να σου ρωτήσω κάτι, τι εννοείς λάλλεις παράνομοι servers. Παράνομοι servers, δηλαδή έχουν πάρει ένα client, γιατί το Lineage από τότε που έχει βγει, το 2, ναι. Από τότε που έχει βγει έχουν βγει πολλά client. Δηλαδή expansion που λέμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν βγει πολλά τέτοια. Κάποιοι
που δεν θέλουν να παίζουν σε official server, mm-hmm. γιατί καλά υπάρχουν και τα donates. Ανοίγει κάποιος ένα server δικό του, Aha. με το σύστημα όλο αυτό που έχει μέσα το Lineage, mm-hmm. κάνει αυτά που θέλει να κάνει και μπαίνει ο κόσμος και παίζει. Και δηλαδή, αυτός πάει τον πληρώνουν για να μπουν δηλαδή ή free. Υπάρχει, είναι free. Donate. Free. Μπαίνεις καθαρά μέσα. Και αν θέλεις, άμα θέλεις κάνεις donate. Θες του βάζεις για να παραμείνει ζωντανός. Οι περισσότεροι κάνουν. Δεν για να παραμείνει ζωντανός λογικά ο σερβερ. Γιατί λογικά θα υπάρχουν περισσότεροι. Συνήθως αυτοί οι servers δεν κρατάνε και πάνω από 2 χρόνια. Κατά ψέματα. Δεν κρατάνε πάνω από 2 χρόνια, αλλά νομίζω ότι στην αρχή ενός τέτοιου server θα υπάρχει περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό και ορισμένοι κοιτάνε να κάνουν donate λόγω του ότι υπάρχει κόσμος εκεί πέρα που ανταγωνίζονται περισσότερο. Ακριβώς. Ακριβώς. Μπαίνεις δηλαδή να βρεις νουμπάκι. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, όπως εγώ, ας πούμε, δεν θα μπω εκεί. Τι θα μπω εκεί, να με σφάξουνε. Δηλαδή, όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Το μαθαίνει πάντως το παιχνίδι. Όπως είπα και πιο πριν, πολύ ξύλο. Ίσως είναι το πιο δυνατό σημείο του Lineage. Mm-hmm. Είναι το community, ναι. η επικοινωνία που έχεις με τον άλλον mm-hmm. και το ξύλο. Το ξύλο, το PvP, αυτό το χήμα PvP, εκεί που είσαι και προσπαθείς να ανεβάσεις level, εξπάρεις δηλαδή, για να ανεβάσεις level στο παίχτη σου, θα σου έρθει άλλος να προσπαθείς να σε πάρει κάρμα. Το κάρμα είναι να σου σκοτώσει χωρίς να το χτυπήσεις εσύ. Α, εκεί είναι οι πρώτοι καρκίνοι που εύχονται, εκεί είναι οι πρώτες αρρώστιες που εύχονται. Από εκεί ξεκινήσαν αυτά. Ναι. Ποιος πάει με τη μάνα σου, ας πούμε, διαδικτυακά. Τι κάνει η μάνα σου και τέτοια πράγματα. Ναι. Εντάξει. Από εκεί νομίζω ξεκινήσαν όλα. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Κακό είναι να μην γίνονται. Εντάξει. Πάνω στα νεύρα πολλά δεν είναι πολύ. Mm. Καλύτερα να μην είμαστε τοξικοί. Τοξικοί. Ιδιαίτερα στους ιδιωτικούς σερβερς όπως συζητήσαμε πριν λίγο εδώ πέρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί μέσα. Το κουτρούλιο γάμος. Το κουτρούλιο γάμος, ναι, ναι. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που ακόμα και τώρα είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό. Είτε είναι. Δεν ξέρω το official του πώς είναι. Πάντως κάθε τρεις και λίγο ξεπετάγονται καινούργιοι σερβερς ή σερβερς οι οποίοι ήταν πιο παλιοί, οι οποίοι ήταν καλοί και θα έρθουν οι παλιοί παίκτες να παίξουν. Mm-hmm. Έχει ακόμα τους fans του. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι και στη θέση νούμερο 5. Mm-hmm. Lineage 2 λοιπόν, ας μην μακρηγορούμε, είναι πολλά πράγματα που μπορείς να πεις γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 4 τώρα. Το οποίο έβαλες Dota, δεν και καλά έπρεπε να πάει τέταρτο. Έπρεπε να πάει, λοιπόν. Είναι Dota 1 και Dota 2. Mm-hmm. Αυτά τα δύο μπορεί τώρα πλέον να έχουν σπάσει αυτοί οι δύο μαζί. Αυτοί οι δύο μπορούν να έχουν σπάσει, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ο νονός του όρου MOBA, mm-hmm. τον Dota. Είναι αυτό που τα ξεκίνησε όλα. Ναι, ο πατέρας δηλαδή. Ο πατέρας, Γιατί είπες νονός. Εντάξει, ο πατέρας. Ο πατέρας και νονός. Ναι, αυτός που είπα νονός επειδή βάφτισε το MOBA. Α, γι' αυτό. Ναι, σωστά. Σωστά. Ωραίος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα με τον Dota. Το Dota ξεκίνησε από την Blizzard. Ωραία. Ήτανε κάποια free maps, ένα map ας πούμε ουσιαστικά, ένα mode παιχνιδιού στο Warcraft, το 3. Ωραία. Ξέρεις τι μας, το strategy, το πρώτο της Blizzard που είχε μέσα. Α, το Warcraft, όχι World of Warcraft. Καταλαβαίνω. Warcraft 3, Frozen Throne, Reign of Chaos, πιο παλιά Warcraft 2 κλπ. Κλπ. Ήταν ένα mode λοιπόν, στο οποίο όταν έμπαινες online, καθώς να και έπαιζες αυτό, πώς να σου πω, τρεις μεριές. Ναι. Στο οποίο ο καθένας προσπαθεί να σκοτώσει τον άλλον και να πουσάρει έτσι ώστε να μπει στη βάση του αλλού, να την καταστρέψει και να κερδίσει το παιχνίδι. Mm. Πολλοί χαρακτήρες μέσα, τότε ήταν στο Dota 1 ήταν χαρακτήρες μέσα από το Warcraft. Με συγχωρείς, έπρεπε δηλαδή για να κερδίσει, έπρεπε να μπει σε μια νου τη βάση μόνο ή έπρεπε να καταστρέψει και τους δυο. Γιατί μιλάμε για τρία άτομα τώρα εδώ. Έτσι δεν είναι. Τρεις μεριές. Ναι, από 5 παίχτες. 5 εναντίον 5. Είχε και άλλα mode τα οποία μπορούσε να παίξει και 3 εναντίον 3, γίνανε πιο μετά αυτά. Τότε ήταν 5 εναντίον 5. 2 σε 2 lane και ένα στο mid, όπως πήγαινε τέλος πάντων, χωριζόντουσαν έτσι όπως έπρεπε να πάει. Και τι έκανες, προσπαθούσες να σπάσεις τους πύργους, σε κάθε μεριά υπήρχαν και από 2 πύργοι, ωραία. Στο οποίο σε εμποδίζανε να μπεις. Προσπαθούσες λοιπόν με το PvP σου, ναι. κάνοντας εκεί πέρα. Να σκοτώσεις τον άλλον, να σπάσεις το πύργο του αλλού μέχρι να φτάσεις στην τελική του βάση. Mm. Όποιος πίεζε πιο πολύ. Έφτανε στην τελική βάση, αυτοί που έπρεπε να. Οι τέτοιοι πρέπει να κάνανε το defend τους, οι άλλοι το attack τους. Άμα καταφέρανε και το σπάγανε, τέλειωνε και το παιχνίδι. Ωραία. Υπήρχαν βέβαια και παιχνίδια τα οποία μπορούσαν να κρατήσουν πολλές ώρες. Έχει τύχει να έχω παίξει, ρε παιδί μου, παιχνίδι πάνω από 45 λεπτά, έτσι. Οπότε καταλαβαίνω μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Προσπαθούσε ο ένας, έκανε το defend, ο άλλος προσπαθούσε να μπει, δεν κατάφερνε να φάει τη βάση. Σιγά σιγά ανεβήκανε και αυτοί που κάνανε το defend, πιέσανε και γινόταν ένας αχταρμάς. Dota λοιπόν και Dota 2. Και τι συνέβη μετά, αποκολλήθηκε από την Blizzard, δηλαδή, γιατί μας είπες στην αρχή ότι το ξεκίνησε η Blizzard. Το ξεκίνησε, δηλαδή, το ξεκίνησαν κάποιοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρω, μπορεί να ήταν μέσα στην Blizzard. Ήταν μέσα στην Blizzard, πήραν άδεια από την Blizzard να τον βάλουν αυτόν τον χάρτη μέσα.
Δεν είμαι 100% σίγουρος ναι. Το τι έχει γίνει σε αυτό. Δεν έχω ξαναπεί. Αργότερα βέβαια χωρίστηκε από την καταλάβαμε. Αργότερα χωρίστηκε, το πήρε η Valve. Ήθελε μάλλον οι συγκεκριμένοι να κάνουν εδώ τα δύο. Δεν ξέρω τι έγινε. Πήρανε τους χαρακτήρες που υπήρχαν. Ναι. Είναι όλοι οι ίδιοι. Όσοι ήταν στον Dota 1 είναι και στον Dota 2. Απλά πλέον επειδή τα δικαιώματα του Dota 1 τα είχε η Blizzard, γιατί ήταν καθαρά παίχτες της Blizzard. Ναι, ναι. Όχι παίχτες, χαρακτήρες μέσα από την ναι. Blizzard. Πήρανε τους, αλλάξανε το skin. Φτιάχνει το Dota 2, αναβαθμίστηκε στα γραφικά. Παίζει πολλοί κόσμος και εκεί. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα. Στο Dota 2 πλέον έχει full κόσμο. Και είναι και αυτό είναι και δηλαδή γίνεται και. Πώς το λένε, αυτά τα e-sports. Δηλαδή, υπάρχουν και e-sports νομίζω στο Dota 2. Ναι, υπάρχει e-sports στο Dota 2. Όπως και στο Overwatch. Και τώρα γίνεται, παίζεται ακόμα πρωτάθλημα e-sports στο Overwatch. Έτσι μπορεί κάποιος να το δει στο Twitch. Ωραία. Αυτά για το Dota 2 δεν είναι. Ωραία. Μετά το πήρε, ας πούμε, το Dota 2 η Valve. Ναι, και το πήρε, το έδωσε στο Steam, free to play παιχνίδι. Α, οπότε μπορεί ο καθένας να το δοκιμάσει, όσοι δεν το έχετε δει δηλαδή και σας αρέσει να ασχολείστε με αυτά τα παιχνίδια. Με MOBA παιχνίδια, ναι, είναι ένα. Όσο είναι free to play, είναι μια καλή ευκαιρία να το κοιτάξετε, να ρίξετε μια ματιά. Για όσοι δεν το γνωρίζουν εννοώ, που δεν νομίζω δηλαδή. Τότε πάντως, Μάκη, θυμάμαι που παίζαμε Lineage 2, παίζαμε Lineage 2 και όταν βαριόμασταν, πηγαίναμε για After και παίζαμε Dota κατευθείαν με άτομα που παίζαμε μαζί Lineage 2. Το σβήναμε έτσι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 3. Νούμερο 3. Στο οποίο νούμερο 3 βάλαμε το PUBG. PlayerUnknown Battlegrounds. Ναι. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με το PUBG. Ούτε κι εγώ, αλλά βλέπω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο εκτός ότι είναι διαδικτυακό και γι' αυτό μπήκε και εδώ σε αυτή τη λίστα. Έχει τεράστια επιτυχία και δεν είχε ολοκληρωθεί. Δηλαδή, παίζανε όλη την πέτα. Την πέτα ακόμα και πληρώνανε την πέτα. Τώρα νομίζω ολοκληρώθηκε, σωστά. Ναι, νομίζω έχει δοθεί και στο Xbox. Mm. Δεν έχει δοθεί ακόμα στο PlayStation. Νομίζω ότι ανακοινώθηκε ότι θα βγει. Ίσως βγει, θέλει να βγει, θα δείξει. Τέλος πάντων, ήταν καθαρά για στην αρχή για PC, τώρα είναι και στο Xbox. Καλά, τώρα νομίζω ότι μεγάλη απόλαυση είναι να το παίζει στον υπολογιστή παρά στα κονσόλια. Σίγουρα, σίγουρα. Οι σερβες δηλαδή που υπάρχουν στους υπολογιστές και στο PC είναι παγκόσμιο τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στην κονσόλια. Ναι, γνωρίζω δηλαδή. Γιατί καθένα μπορεί να το παίξει, ρε παιδί μου. Έχω δει φίλε ασχολούνται πάρα πολύ. Δηλαδή γέροι, νέοι, παιδιά, τα πάντα όλα. Είναι πλέον ένα PvP διαφορετικό. Δηλαδή σε βάζει σε ένα. Το ξεκινήσανε και άλλα παιχνίδια. Πιο πριν κάποια παιχνίδια. Κάποια surviving παιχνίδια με ζόμπι που υπήρχαν. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν θυμάμαι πώς λεγόντουσαν. Όπως είναι το Left 4 Dead PvP, ρε παιδί μου. Ναι, το. D2Z2, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Τα οποία σε βάζουν σε έναν κόσμο post-apocalyptic με ζόμπι. Στο οποίο εσύ ψάχνεσαι να βρεις ρούχα, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα σε σπίτια εγκατελειμμένα να βρεις τα ρούχα σου, να πάρεις τα όπλα σου. Να καμπερωθείς. Να καμπερωθείς και υπάρχουν και αντίπολοι που θα σε σκοτώσουν. Εννοείται. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, είναι. Δηλαδή, κανένας δεν είναι φίλος κανενού εκεί πέρα. Στο PUBG νομίζω είπα ξεκινάς με ομάδες. Δηλαδή, βάζει μια ομάδα π.χ. λέω εγώ τώρα 10 ατόμων και μια αντίπαλη ομάδα 10 ατόμων. Και προσπαθείς να επιζήσεις μέχρι να μείνει ένας. Είναι deathmatch δηλαδή. Να. Όποιος πεθάνει, τέλος. Περιμένει να τελειώσει η πίστα. Άμα είναι και πολύ για να πω θα τελειώσει. Ναι, γιατί συνήθως στα άλλα που είχα πει πριν, αυτά με τα ζόμπι, μπορεί να έπαιζες πολλές ώρες. Και να έρχονταν ένα τώρα να σε σκοτώσει και μετά ξεκινήσεις από την αρχή. Και χαμένο όλο το progress. Ενώ τουλάχιστον το PUBG είναι κάτι σαν τα FPS που παίζεις. Ναι. Σε τρίτου προσώπου όμως. Έτσι, μπαίνεις μέσα. Είσαι με το team σου, ψάχνεις από εδώ από εκεί, κρύβεσαι, ψάχνεις να δεις που είναι οι άλλοι, να τον σκοτώσεις, να του πάρεις πράγματα. Να σου πω και. Εμένα μου θυμίζει ένα Counter Strike τρίτου προσώπου βασικά. Counter Strike τρίτου προσώπου. Αυτό. Ναι. Και στο πιο survival. Ναι, γιατί πρέπει να ψαχτείς. Πρέπει να ψάχνεις να τα βρεις αντικείμενα. Ναι. Πρέπει να βρεις καλύτερα όπλα. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα τον άλλο σου έρθει με την καταθλιπτική βάρε, φίλε. Ναι. Και να είσαι εσύ με το πιστολάκι. Ναι, θα σε γαζώσει. Πρέπει να ψάχνεις. Υπάρχουν και παίχτες που κάνουν παπαγάλο. Σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Απλά θυμάμαι εγώ ότι το Counter Strike ας πούμε δεν ήταν survival. Δηλαδή είχες λεφτά, ξεκίνησες με λεφτά, τα ξόδευες, έπαιρνες αυτά που ήθελες και όσο κέρδιζες σου έδινε και άλλα συν λεφτά. Όσο με το που σε σκοτώνανε, όσο σου είχε σκοτώσει και εσύ ας πούμε στο Counter Strike, είχες τα λεφτά σου που έπρεπε να. Πάρεις λεφτά. Άμα δεν έπαιρνες τίποτα και πέθαινες, ναι. Δεν είχες λεφτά, έμεινε να μπει στο like. Μετά ερχόντουσαν οι άλλοι και σε κάναν. Ναι. Ούτε για. Και μετά kills έπαιρνες λεφτά, θυμάμαι. Ναι, μετά kills, πήγαινε. Ωραία. Αυτό και το PUBG. Ένα καινούριο παιχνιδάκι που έχει βγει, ρε παιδί. Ναι, και το βάλαμε τρίτο γιατί πιστεύουμε ότι τρίτο έπρεπε να βγει. Έχει πάει πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Ακούγεται παντού. Παντού. Και είναι καινούριο παιχνίδι, έτσι. Mm-hmm. Είναι παιχνίδι 17 και έχει γίνει πατάγος με αυτό το παιχνίδι. Οπότε πιστεύουμε ότι άξιζε να φτάσει. Το ένα ρεκόρ σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το λάδι. Ναι. Δηλαδή, πόσοι χρήστες μπήκαν σήμερα. Αχ, ρεκόρ, χαμός. Τόσοι μπήκαν σήμερα. Δηλαδή, πάντα κάτι σπάει. Δηλαδή, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 2. Είναι το League of Legends. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι γίνεται ο μεγαλύτερος πανικός. Και δικαιολογημένα μπήκε στη δεύτερη θέση. Εδώ πέρα νομίζω γίνεται και τα e-sports, γίνεται πανικός στα e-sports. Πανικός πάντα, ναι. Όλοι προσπαθούν να δείξουν τις αρετές τους πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς. Και πλέον στο Twitch που θα μπεις να δεις ο περισσότερος κόσμος που μπαίνει και κοιτάει. LOL, League of Legends. Legends. Πολύ γνωστή, full στο YouTube να μπεις να δεις βιντεάκια. Πανικός με αυτό το παιχνίδι. Βιντεάκια πώς να στήσεις, πώς να παίξεις, πώς να το στήσεις, πώς να κάνεις το ένα, πώς να κάνεις το άλλο. Δηλαδή, όλα τακτικές, μάθε να παίζεις. Βιντεάκι πώς να εξοικειωθεί ένας άσχετος. Έχει πολύ πράγμα, δηλαδή, πολύ βάθος το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι που ήταν από την αρχή που βγήκε, ήταν προσεγμένο έτσι. Ναι, μπορεί το Dota να είναι άλλη φιλοσοφία στο Dota, παρόλο που είναι ίδια, και άλλη φιλοσοφία στο League of Legends. Mm-hmm. Ναι, γιατί είναι πανομοιότυπα. Δηλαδή. Πανομοιότυπα είναι πιο ομαδικό, θα το πω. Το LOL. Το LOL, ναι, είναι πιο ομαδικό. Ωραία. Δεν θα το πω ότι είναι τόσο balance, αλλά σου δίνει το LOL την ευκαιρία να μπορέσεις να νικήσεις όταν το παιχνίδι αργήσει. Ναι. Το Dota δεν θα στη δώσει αυτή την ευκαιρία, διότι στο Dota κάθε φορά που χάνεις θα χάσεις λεφτά. Ο άλλος μπορεί να μην σε αφήσει να μαζέψεις λεφτά. Ναι. Μπορεί να σου σπάσει εύκολα το παιχνίδι. Ενώ στο League of Legends, αν η ομάδα που κερδίζει και σε έχει πάρει σβάρνα εσένα, δεν τελειώσει γρήγορα το παιχνίδι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γυρίσει το παιχνίδι. Γυρνάνε πολύ εύκολα τα παιχνίδια στο League of Legends. Παρόλο που δεν είναι τόσο balanced όσο θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι, έτσι. Ένα παιχνίδι με εκατομμύρια χρήστες παντού. Είναι free to play. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να παίξει League of Legends. Είναι και παιχνίδι που έχω δει που κάνουν σαν προετοιμασία, σαν εκπαίδευση δηλαδή για να το μάθουν και προπονιούνται σκληρά. Λένε και κάτι τέτοιο. Οι ομάδες, ναι, προπονιούνται πάρα πολύ σκληρά. Όταν λένε προπονιούνται σκληρά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή στο τι, στο πώς θα πάρουν το game, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν παίχτες ρε Μάκη οι οποίοι μπορούν να ξέρουν τι έχει σκεφτεί πριν το σκεφτεί. Σκέψου τι σου λέω τώρα, ειδικά οι Κορεάτες να πούμε δεν υπάρχουν. Και πολλοί άλλοι έτσι, δεν είναι μόνο οι Κορεάτες, αλλά οι Κορεάτες είναι ψηλά σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι και το παιχνίδι το οποίο στα e-sports είναι το πιο διαδεδομένο. Αυτό έχω καταλάβει. Είναι το πιο διαδεδομένο. Το πιο διαδεδομένο γενικά τον τελευταίο καιρό. Μαζί με το νούμερο 1 που θα πούμε. Το νούμερο 1 είναι αρχηγός χρόνια. Ναι, καλά. Αλλά είναι το πιο διαδεδομένο όντως το League of Legends. Πλέον και με ακριβά έπαθλα κιόλας στους νικητές. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη δουλειά από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι, ναι. Και είναι και ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει τρελές απαιτήσεις. Μπορεί να το παίξει ο καθένας στον υπολογιστή. Ναι, ακόμα και σε ένα χαλασμένο παλιό λάπτοπ. Δηλαδή. Θα χαμηλώσεις τα γραφικά και θα παίξεις. Θα παίξεις. Εκεί θα αποδείξεις ποιος είσαι τώρα. Τι γραφικά και τέτοιο. Δηλαδή, άμα θέλεις να γίνεις καλός, θα είσαι καλός. Θα είσαι καλός. Πρέπει να είσαι καλός. Αλλιώς δεν μπορεί να το ξέρεις. Ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Για το League of Legends, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Δεν μπορώ και να πω και πολλά πράγματα, ας πούμε. Τι να πεις. Ή μοιάζει και λίγο με το Dota, ίσως γι' αυτό. Ήδη είναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Απλά είπα λίγο τις διαφορές του Dota με το League of Legends. Πάντως γι' αυτό και δίκαια μπαίνει στη θέση του νούμερο 2. Θα μπορούσε να μπει και στην 1, αλλά δεν θα μπει στην 1. Θα μπει στη θέση του 2. Γιατί τώρα το νούμερο 1 σκάει δυναμικά. Πριν φτάσουμε στο 1, επειδή δεν αναφέραμε δύο πάρα πολύ καλά και βαριές φανέλες στο online FPS κομμάτι, στο PvP του, να αναφερθούμε στο Battlefield και στα Call of Duty. Ναι, εντάξει, δεν σημείο αναφοράς, δεν μπορούσαμε να το βάλουμε μες στην δεκάδα, θα πήγαινε το δεκάδα, αλλά πρέπει να αναφερθούν. Ναι, είναι παιχνίδια τα οποία κάθε φορά που βγάζουν. Καταρχήν αυτά δεν πάνε με expansion, έτσι πάνε καινούριο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, Black Ops κτλ. Black Ops 1, 2, 3, Ghost, World of War. Μπερδέψα τη γλώσσα μου. WW2, World War 2, ναι. Τα Battlefield 1, 2, 3, 4 πόσα έχουν βγει. Είναι παιχνίδια που έχουν περαστεί πολλές ώρες από gamers. Και έχει καεί πολλοί κόσμος. Και έχει καεί πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι και παιχνίδια που όταν θα βγει, ξέρουν σίγουρα ότι θα γίνουν πωλήσεις. Δηλαδή, είτε είναι καλά, είτε δεν είναι καλά, ο κόσμος τα προτιμάει και πάει και τα παίζει. Εντάξει, είναι και παιχνίδια τα οποία δεν θέλουν δηλαδή expansion, θέλουν ανανέωση. Θέλουν ένα άλλο. Ναι. Άλλη θεματολογία. Γιατί είναι και οι χάρτες που κουράζουν και τα λοιπά. Θέλει να δει κάτι άλλο. Αναβαθμίζουν και χάρτες που και πού. Αλλά εντάξει, όχι τόσο πολύ.
Εντάξει, τα Call of Duty τον τελευταίο καιρό δεν, με τον Black Ops 3 δεν είχαν πάει και τόσο καλά. Ούτε με τα Modern Warfare. Ούτε με τα Modern Warfare, ναι. Δηλαδή δεν είχε κάνει. Ήταν, εμένα μου άρεσε το Black Ops 3, αλλά το Black Ops 2 ήταν πολύ πιο καλό. Ναι. Πολύ πιο δυνατό. Ναι. Εσύ, ο Max έχει παίξει πολύ Call of Duty. Εγώ δεν έχω παίξει, πολύ. Έχω παίξει μόνο μου περισσότερο. Και μόνο αλλά και στο online σου ήταν πολύ καλό. Στο online, α πούμε, που έπαιζε ήταν για να πάρω κάποια τρόφι. Μετά, ναι, όταν έπαιρνα αυτά που ήθελα, το παράταγα. Ήσουν όμω καλό, δεν ήσουν δηλαδή. Έπαιρνε και τέτοιο. Έπαιζε καλά. Έπαιζε καλά παρόλο που δεν ασχολείσαι τόσο με το online κομμάτι. Ναι, ίσω γιατί είχα. Κοίτα, έχω συγκυρωθεί και με το χειριστήριο το πώ παίζει, α πούμε. Full FPS, ο Μάχη. Ναι. Μ' αρέσουν τα FPS, ρε παιδί μου, γενικότερα και. Εντάξει, αφού είχα την ευκαιρία γιατί να μην το δοκιμάσω και online. Ναι, ναι, ναι. Όντως, μέτρησα, ας πούμε, ήταν μια εμπειρία και αυτό όλο, αλλά δεν μπορώ να παίξω πολύ online. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάθομαι να τρώω μήνες. Ναι, ναι, και ώρες, ναι. Δεν ναι θέλω να το κλείσω το παιχνίδι, να πάω λίγο παρακάτω σε άλλο, να δω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό μου θέμα. Battlefield λοιπόν και Call of Duty, τα οποία αξίζουν να σημειωθούν, και πάμε μάκι στο νούμερο 1. Στο νούμερο 1, το οποίο είναι καραμπάμ, είναι, καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να είναι κανένα άλλο online παιχνίδι εκτός από το World of Warcraft. Άνετα. Άνετα ο κυρίαρχος των online παιχνιδιών. Εντάξει, οι κατηγορίες είναι λίγο αχταρμά. Μπορούσαμε να είχαμε βάλει τα καλύτερα MOBA, τα καλύτερα MMO, τα καλύτερα FPS. Θέλαμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Ας ναι πούμε ο κόσμος τι γουστάρει και παίζει όταν παίζει ναι online. Ναι, εντάξει. Το κάναμε αυτό το βίντεο, έτσι. Εννοείται. Το World of Warcraft είναι σταθερά από τότε που βγήκε μέχρι τώρα. Δηλαδή βγήκε το. Το 4 είχε βγει, το World of Warcraft, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκε το Vanilla, το πρώτο. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ό,τι και να σου δώσει Blizzard, θα μπεις, θα παίξεις, κάποια στιγμή θα παραπονεθείς. Αλλά μετά θα ξαναπαίξεις, θα σου ξαναδώσει να ξαναπαίξεις και είχαν γίνει λίγο νοχελικοί με κάποια expansion, είχε πέσει λίγο το community, αλλά και πάλι ο κόσμος το αγάπησε και ξανάπαιξε. Δηλαδή και το World of Draenor, το πρώτο τελευταίο και τώρα το Legion. Ήταν πάρα πολύ καλά expansion της Blizzard. Κάτι το οποίο είχε χάσει λίγο στα προηγούμενα του expansion, δηλαδή όταν είχε βγει το Mists of Pandaria. Τώρα εσύ δεν τα ξέρεις αυτά. Αλλά φυσικά, κοίταξα, δεις, ναι. Μην κοιτάτε, εγώ δεν έχω παίξει, αλλά σκεφτείτε ότι σχεδόν πάνω κάτω έχω μάθει και εγώ τι παίζει με το lore, λόγω του ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ σαν παιχνίδι, ναι, έτσι. Mists of Pandaria λοιπόν και Cataclysm ήταν λίγο όχι τόσο καλά όσο ήταν τα τρία πρώτα. Και το Vanilla και το The Burning Crusade και το Wrath of the Lich King. Και εγώ από εκεί, δηλαδή τελειώματα Burning Crusade και Wrath of the Lich King είχα ξεκινήσει. Αυτό με το Lich King μου είχε φάει τα αυτιά. Δηλαδή είχε ξετρελαθεί τότε, θυμάμαι. Φανταστικό, ρε, φανταστικό. Είχα ξετρελαθεί. Τότε μπήκα και στον κόσμο του Warcraft. Είχα μπει τέλη Burning Crusade. Δεν είχα προλάβει να παίξω πολύ. Δεν είχα τερματίσει τότε τον παίκτη στο Burning Crusade. Και καπάκια μπήκε τότε το Lich King. Και έγινε ένα πανικό, σαν φοβερό, φοβερό expansion. Και το θέμα ποιο είναι, εγώ να μην έχω παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι και να έχω τον τύπο να μου εξηγεί τι έκανε σήμερα με το συγκεκριμένο παιχνίδι και να μου λέει α, και με το Lich King έτσι και να αλλιώς και το ένα και το άλλο. Και του λέει φίλε, με έχει τρελάνει, του λέω μια εβδομάδα, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που μου λες. Κάθομαι και σ' ακούω, του λέει γιατί είσαι όμως σαν φίλο. Αλλιώς θα το έχει βρει ήδη, λέω. Πολλές ώρες, πέρασα πάρα πολλές ώρες όπως και πολλοί κόσμος που παίζει Warcraft. Καλά, σίγουρα. Και έχω ακούσει ότι όποιος το ξεκινήσει, τέλος. Τέλος. Βέβαια, έχω σταματήσει να παίζω, έχω συνεχίσει και παίζω δηλαδή, αλλά πλέον δεν παίζω όπως έπαιζα τότε. Δηλαδή, στο World of Draenor και στο Legion έχω παίξει υπερβολικά πολύ λίγο. Δεν κάηκα. Απλά έφτασα κάποιο παίκτη εκεί που έπρεπε να το φτάσω, έπαιξα λίγο. Όχι ότι είναι κακό πλέον το παιχνίδι, απλά δεν με τραβάει πολλά χρόνια. Πολύ καιρό και ώρες πάνω εκεί. Και πλέον δεν μπορώ να παίξω, αλλά είναι ο αρχηγός, δηλαδή σε τι να πούμε, σε άποψη, σε story. Κάηκα πολύ. Κάηκες πολλά χρόνια. Πάρα πολύ. Και έπαιζες αυτό μόνο αποκλειστικά, δεν έπαιζες τίποτα άλλο. Ναι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, δεν έπαιζα. Δηλαδή και στο PlayStation που ήρθα. Τουλάχιστον 2 χρόνια και είναι πάρα πολύ χρόνο 2 χρόνια να φας με ένα παιχνίδι μόνο. Καλά, 2 χρόνια δεν έχει φάει. Φίλε, εγώ σε θυμάμαι 2 χρόνια. Ναι, είχα φάει και πιο πριν από 2 χρόνια. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον 2 χρόνια γεμάτα σε θυμάμαι μόνο αυτό. Ναι, μέχρι το Mists of Pandaria έπαιζα πάρα πολύ. Έπαιζα πάρα πολύ. Τι άλλο να πούμε, από story. Σε τι έχει καταφέρει. Καλά, έχει και βιβλία, μέχρι βιβλία. Βιβλία, ναι. Από story, από το PvP του. Βέβαια τώρα το PvP του το έχουν ψιλοχαλάσει. Στο Lich King ήταν. Μέχρι το Lich King λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο στο να αντιθείς με PvP. Έπρεπε να λιώσεις, να είσαι καλός, να ανέβεις rate στην αρένα. Γιατί με αρένα αντινώσουν με τα καλά τα PvP. Να πάρεις τα όπλα ουσιαστικά ήταν το ζητούμενο. Ήταν δύσκολο. Μετά το κάνανε λίγο πιο εύκολο και σιγά σιγά γινόταν ακόμα πιο εύκολο το Warcraft. Ακόμα πιο εύκολο, δηλαδή ο καθένας έμπαινε και θα έβγαζε ένα συγκεκριμένο καλό ντύσιμο στον παίκτη του, έτσι.
Μετά έμπαινε σε guilds οι οποίοι προχωράγαν, ήταν και πιο hardcore οι καταστάσεις στο να παίξει εκεί. Πάντως ένα προσεγμένο παιχνίδι. Και γενικότερα. Balanced. Balanced δεν είναι. Γιατί? Κάποιοι παίχτες δεν είναι. Κάποιοι παίχτες ξεφεύγουν. Κάποιοι δυνατοί. Ναι, αυτό πώς γίνεται. Λόγω του ότι έχουν παίξει πολύ, λόγω του ότι έχουν πληρώσει, πώς το εννοείς? Ίσως κάποιοι, σε κάποιους να μην αρέσει αυτό που θα πω τώρα. Ναι. Αλλά καθαρά παλιά το Warcraft ήταν καθαρό skill. Ναι. Έπρεπε να ήξερες να παίζεις, έπρεπε να έχεις δάχτυλα. Όταν έπαιζα, ας πω για μένα, που δεν ήμουν και ο καλύτερος, αλλά ούτε ήμουν και ένας χάλιας παίχτης, όταν έπαιζα, ειδικά όταν έπαιζα το ρόγκ μου, ήθελες skill. Έπρεπε να ήξερες συγκεκριμένα πράγματα, να ήξερες και τι θα σου κάνει και ο άλλος. Τώρα πλέον δεν είναι τόσο πολύ, δεν μετράει τόσο πολύ το skill στο PvP του πάντα όσο μέτραγε τότε. Ναι. Τώρα είναι πολύ εύκολο και να ντυθεί κάποιος και άμα κάποιος είναι ντυμένος και έχει καλύτερα ρούχα από σένα θα σε ρίξει θες δε θες. Ενώ τότε μπορεί να μην ήσουν τόσο ντυμένος όσο ο άλλος, αλλά άμα ήξερες να παίζεις τελείωνε. Ναι, τελείωνε. Ναι, εντάξει, και αυτός όμως για να φτάσει να έχει αυτό το ντύσιμο ρε φίλε έχει λιώσει ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι απλά έχουν λιώσει και δεν ξέρουν τα πράγματα. Άρα, ναι. Καλά, εντάξει. Το PvP το... ναι. Το γενικό νόημα του... το γενικό νόημα του παιχνιδιού δεν είναι μόνο PvP, είναι και PvE. Είναι τέλειο το PvE μέσα, δηλαδή με story μέσα. Άρα δεν συνεχίζει κανονικά να τελειώσει τα μποσάκια σου, σε τραβάει. Σε τραβάει. Το έχουν ψιλοχαλάσει, αλλά και το έχουν ψιλοχαλάσει το θέμα του PvP. Στα άλλα είναι άρτιο ακόμα. Ναι. Και αν balance λίγο, κάποιοι παίχτες μπορεί να βγάζουν παραπάνω damage και εκεί είναι πάλι στο skill σου, γιατί έχει ολόκληρο rotation, Μάκη. Δεν είναι δηλαδή να κάτσεις να έχω ας πούμε τον τοξότη μου, εγώ θα πυροβολάω. Πρέπει να τα κάνεις συγκεκριμένα κάποια πράγματα για να ανεβάσεις τον damage σου μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Τώρα τέλος πάντων τι λέω, μακρηγορώ πάρα πολύ. Ωραία. Το World of Warcraft είναι, ήταν και θα είναι νούμερο ένα στις καρδιές των online παιχτών. Αυτό ακριβώς. Και θα είναι, γιατί ό,τι και να κάνουνε, θα σου βγάλουν ένα expansion που ξέρεις ότι ο κόσμος που το παράτησε θα ξαναμπεί. Θα ξαναμπεί από περιέργεια. Ναι, για να δει τι παίζει. Ωραία. Λοιπόν, αυτή. Αυτά είναι η δεκάδα. Σας άρεσε το βίντεο, δεν ξέρουμε. Ήταν αυστηρή δεκάδα. Έγινε με βάση κριτήρια online παίχτη εδώ πέρα δίπλα μου, ο οποίος έχει λιώσει στους υπολογιστές και στα online. Εντάξει, μαγαζιά. Και δικιά σου βάση, έτσι. Κάποια παιχνίδια τα έχεις παίξει από εδώ. Τώρα συνήθως τα MMO εσύ δεν έχεις παίξει και τα MOBA. Ναι, ρε παιδί μου. Κάτι στάκι έχω παίξει. Τα Call of Duty που αναφέραμε βέβαια θα τα βάλαμε σαν spin-off μέσα στη λίστα. Ναι, έπρεπε όμως να αναφερθούν, δεν γινόταν. Τα έχω παίξει. Από εκεί και πέρα και Overwatch έχω δοκιμάσει, όπως είπα. Εντάξει, δεν καταλάβω πολλά πράγματα. Εντάξει, στα MOBA και στα MMO δεν είσαι και τη φιλοσοφία τη αυτή να κάτσει να πει. Ωραία, περιμένουμε και εσά τα δικά σα σχόλια από κάτω. Τα δικά σα αγαπημένα. Ποιο ξεχωρίζετε από τη δεκάδα που φτιάξαμε. Αν ξεχάσαμε εμεί κάποιο και δεν το βάλαμε μέσα. Που εντάξει, δεν νομίζω. Τα 10 καλύτερα δηλαδή online παιχνίδια αυτά είναι. Αλλά από εκεί και πέρα ένας ψαγμένος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη και γνώμη. Σίγουρα και η γνώμη σας πάντα είναι δεκτή. Ναι, πάντα είναι δεκτή. Περιμένουμε λοιπόν τα σχόλιά σας από κάτω και να υπενθυμίσω ότι όσοι μας βλέπετε και δεν κάνετε εγγραφή, κάντε. Μας βοηθάει ψυχολογικά και δεν κοστίζει όλο αυτό και βλέπετε την εξέλιξη του καναλιού, δεν χάνετε τα βίντεό μας γιατί ίσως σας έρθει κάποια ειδοποίηση για κάποιο βίντεο το οποίο σας ενδιαφέρει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μέχρι το επόμενο online παιχνίδι, τα λέμε καλά στο επόμενο βίντεο και stay joystick. Γεια σας.